Η σημερινή μέρα δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η απόφαση για την μη ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγκεν, αλλά πολύ περισσότερο η απροθυμία αριθμού κρατών μελών να προωθήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο τον κανονισμό για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, είναι ενέργειες που δεν υπηρετούν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ιδιαίτερα για το θέμα του κανονισμού της εργαλειοποίησης, αυτό που αποτελεί για την Κύπρο μιας εξαιρετικής σημασίας κανονισμό, αφήνει ξανά την Τουρκία στο απειρόβλητο και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Θέλω να ελπίζω ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων που αποφασίστηκε και η οποία προφανώς θα γίνει επί Σουηδικής Προεδρίας, θα δώσει την ευκαιρία ώστε ο αριθμός κρατών μελών να αλλάξουν την θέση τους και να προωθηθεί ο συγκεκριμένος κανονισμός. Και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω την Τσεχική Προεδρία για την στεναρή στήριξή της στα όσα η Κύπρος υποστήριξε. Στα όσα η Κύπρος υποστήριξε.